500.000 ράπι τεστ για πληθυσμιακό έλεγχο και έλεγχο στα σχολεία έλαβε η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάνω από το μισό ποσοστό του πληθυσμού αναμένεται να καλύψουν τα τεστ αντιγόνου. Έχουμε καλύτερο έλεγχο το πώς είναι η διασπορά του ιού στην κοινωνία. Φυσικά ο στόχος μας είναι κάποια στιγμή να, η πανδημία να είναι πίσω μας και αυτό θα επιτευχθεί όταν έχει γίνει ο εμβολιασμό, ο εμβολιασμό στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, πράγμα για το οποίο δουλεύουμε και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτό θα είναι εφικτό. Το Σάββατο αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραλαβή του τελευταίου μέρους της ποσότητας των τεστ. Άρα αναγνωρίζετε αν θέλετε αυτή η στρατηγική και είμαστε το μόνο κράτο μέλος που έχει λάβει αυτό το ποσοστό, το μεγάλο ποσοστό τεστ σε αναλογία πληθυσμού αύξηση καταγράφει το εβδομαδιαίο ποσοστό θετικότητα στην επαρχία Λεμεσού με το ποσοστό να κυμαίνεται στο 1,3%. Ο μεγαλύτερο αριθμό ημερήσεων εισαγωγών προέρχεται από τη Λεμεσό, ενώ διαπιστώνεται αύξηση και σε εισαγωγέ ατόμων από την επαρχία Λευκοσία. Σε σχέση με εισαγωγέ αναηλικιακή ομάδα, η πλειοψηφία φαίνεται να είναι άτομα κάτω των 60 ετών. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγεία μέσω τη Εθνική Αναφορά, στους οίκου ευγυρία το 72 ποσοστό θετικότητα από τα τέλη Ιανουαρίου 2021 παραμένει κοντά στο 0,1%. Τις τελευταίε 14 ημέρε, από τι 3 έω 16 Μαρτίου, καταγράφηκαν 4.703 επιβεβαιωμένε περιπτώσει COVID-19.